ο σκοπός ο δικός μας, ο δικός μου προσωπικά, ήταν το να συζητήσει κανείς με έναν επαγγελματία μιας τουριστικής περιοχής ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το περιχαρακώσει και να το περιορίσει. Εσείς τους μιλήσατε, κύριε Λουκίδη, εσείς είπατε. Ναι, εσείς μιλήσατε. Ναι. Πολύ, ο κύριος Βασιλακόπουλος πώς ενεπλάκει? Ο κύριος Βασιλακόπουλος απλώς μετά υπήρχε μία έντονη αντιπαράθεση και υπήρχε καθαρά μία στόχευση απέναντι στο πρόσωπό του. Φαινόταν αυτό το πράγμα. Οι βριστικές εκφράσεις δηλαδή. Ακριβώς. Ήταν πράγματα τα οποία ήταν πάρα πολύ άσχημα. Από ποιους? Και γι' αυτό λέω ότι από την πλευρά της, του προσωπικού και της ιδιοκτησίας. Πιθανότατα δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Ναι, τότε έχω και τίποτα μαζί τους. Έτσι, αλίμονο. Απλώς, αν θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα, είναι να μην μείνουμε στο μήνυμα της αντιπαράθεσης και της αυτών που συνέβη εχθές, αλλά να πούμε ότι επειδή είμαστε όλοι μέρος μιας προσπάθειας, πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό το πράγμα, ο καθένας αυτό που το αναλογεί. Έχετε δίκιο, κύριε Λουκίδη, έχετε δίκιο. Και μια επιχείρηση, αυτό που της αναλογεί, είναι να προστατεύσει την πελατεία της και κυρίως από μια τόσο όμορφη τουριστική περιοχή, να μην αφήσει τίποτα να την διαβάλει και να τη δημιουργήσει. Αν μου επιτρέπετε, με ενημερώνει η αρχιστέκτριά μας η Μαρία Χουλιά ότι οι πληροφορίες από πλευράς της ταβέρνας είναι ότι είχαν ενημερωθεί από τους υπεύθυνους του συνεδρίου ότι όλοι όσοι θα πάτε θα είστε εμβολιασμένοι και γι' αυτό και δεν έκαναν τον έλεγχο. Αυτή είναι η απάντηση. Ακόμα και αυτό να έχει συμβεί. Πες ότι έχει συμβεί. Εγώ το βλέπω καλοπροαίρετα το ζήτημα. Ναι. Η αντίδραση που έγινε δεν ήταν αντίδραση ότι εμείς ήμασταν ενημερωμένοι. Η αντίδραση ήταν αντίδραση πάρα πολύ έντονη που είχε μάλλον στόχευση το ιατρικό κομμάτι της παρέας. Εντάξει, λυπηρό είναι όλο αυτό. Εκτός από τον προφυλακισμό, κύριε Λουκίδη, υπήρξε και χειροδικία. Κοιτάξτε να δείτε. Έγινε μια τέτοια εικόνα, την οποία σας λέω θέλω να τη διαγράψω από το μυαλό μου, γιατί πιστεύω ότι δεν θέλω να χωρίσω τους Έλληνες σε δύο μέρη. Ναι. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι μαζί. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Θέλω πάρα πολύ και ο λόγος που βγήκα στην εκπομπή σας είναι ότι θέλω να αποκλιμακώσω την κατάσταση αυτή, διότι από αύριο έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Βλέπετε ότι έχουμε αύξηση των περιστατικών.